εγώ τι θα σου πω. Τώρα βγούμε καμιά φορά στην τηλεόραση. Λένε παιδί μου ότι η τάδη πατέρας, η τάδη μάνα θύμουσε με τα παιδιά, γιατί ας πούμε ένα γόρ γύρβει να πάει μπαλέτο. Ή γύρβει να πάει ζωγραφική. Ή ένα κουρίτσι γύρβει να πάει ποδόσφαιρο. Ή γύρβει να πάει, ξέρω εγώ, τα κβοντό, όπως τα λένε αυτά, τζιουμίτσου, καράτη και δεν ξέρω τι. Αυκριστείτε λίγο τι θα σας πω. Δεν σημαίνει ότι ένα κουρίτσι πρέπει να πάει μόνο μπαλέτο και χορό και ζωγραφική και μουσική και τα γόρια πρέπει να πάει στο ποδόσφαιρο να μαθαίνει πολεμικές τέχνες και να παίζουν box. Κάθε ένα γεννιέται με τα ταλέντα. Πώς θα το κάνουμε? Δεν υπάρχουν, ρε παιδιά, κουριτσίσκα ταλέντα και αγουρίσκα ταλέντα. Δεν υπάρχουν. Και αργότερα να το καλοσκεφτείς, λέει, το παιδί, εγώ, το αγόρι, γυρεύω να γίνω μάγειρας. Έτσι, σου λέει το κουρίτσι, γυρεύω να γίνω στρατιωτικός. Γίνω αστυνομικός, πυροσβέστη. Πώς θα γίνει? Υπάρχουν ακόμα σήμερα, δηλαδή, είναι 2020. Έχουμε αντρικά επαγγέλματα, γυναικεία επαγγέλματα, αντρικά ενδιαφέροντα και γυναικεία ενδιαφέροντα. Πού ζούμε στο μισαίο, να. Και θυμώνω που λες οι πατεράδες και σου λέει ότι για να μην θέλει ρε παιδί μου το κορίτσι να πάει μπαλέτο, κάτι συμβαίνει. Για να μην γυρεύει το παιδί μου να πάει ποδόσφαιρο και θέλει να πάει ζωγραφική, κάτι συμβαίνει. Άρα τίποτα δεν συμβαίνει. Άμα το χέρι του αγοριού πάει και ζωγραφείς, το έχει δηλαδή το ταλέντο, γιατί να μην πάει ζωγραφική? Πρέπει να έχει καλά, εγώ του στείλω να κλουτσά μια μπάλα. Έλεος δηλαδή, ας έρθουμε λίγο οι γονείς στα συγκαλά μας και να καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας και τι γυρεύουν και τι τα ενδιαφέρει και τι γυρεύουν να γίνουν. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, κόμμα αντρικά και γυναικεία επαγγέλματα, έλεος.